Η συνάντηση διεξάγεται αυτή τη στιγμή με κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής με επικεφαλή στην κυρία Δούρου, με κλιμάκιο του Πολυτεχνείου με επικεφαλή στον κύριο Γκόλια. Στη συνάντηση συμμετέχουν από πλευράς Πολυτεχνείου και γεωλόγοι και τεχνικοί γεωλόγοι, αλλά και πολιτικοί μηχανικοί. Στη συνάντηση θα εξεταστούν οι επιπτώσεις των ερεμάτων που υπάρχουν στην Αττική. Θα μιλήσουν για τις μελέτες που έχουν γίνει και δεν έχουν εκπονηθεί ακόμα. Μία πτυχή επίσης που θα εξεταστούν είναι και η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τη διαδικασία διοδότησης, όπως και των δημοπρασιών και την εκπόνηση των έργων, καθώς όπως μας είπανε ότι σήμερα λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην καλύτερη περίπτωση για να εκπονηθεί ένα έργο αφού έχει γίνει η μελέτη απαιτεί τουλάχιστον από 6 έως 8 χρόνια. Και η κυρία Δούρου και ο κύριος Γκόλιας είναι στην Επιτροπή για την αλλαγή της, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Κλείνοντας, να πούμε πως η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται και με το Αστεροσκοπείο αλλά και με το ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Σκοπός είναι, όπως μας είπα, να γίνουν παρεμβάσεις επιστημονικές στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Η σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε επόμενα δελτία θα έχουμε και περισσότερα για να δούμε και τι συζήτησαν και που κατέληξαν. Ελίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.